Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία, να δούμε πόσο θα πλήξει την περιοχή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άρη Μπαρτζόκα, καθηγητή μετεωρολογίας. Κύριε Μπαρτζόκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, τι θα προκαλέσει η Μπάρμπαρα στην Ήπειρο, κύριε Μπαρτζόκα? Στην Ήπειρο, κύριε Ντόκα, δεν θα έχουμε ουσιαστικά φαινόμενα, ξόφαλτσα θα μας πάρει. Ξόφαλτσα λοιπόν θα περάσει η Μπάρμπαρα από εδώ. Για πείτε μας. Ακριβώς. Η μεγάλη κακοκαιρία για την οποία έγιναν ανακοινώσεις θα πλήξει τη Βιωτία και την Αττική και την Εύβοια. Mm-hmm. Δηλαδή τα νότιο-ανατολικά της υπηρετικής χώρας. Θα χιονίσει στην Αθήνα, θα χιονίσει μέσα στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, θα χιονίσει στην Αθήνα. Κέντρο. Τώρα θα φτάσει μέχρι το Σύνταγμα ή θα μείνει στο Μαρούσι, δεν μπορώ να σας το πούμε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα χιονίσει και στην Αθήνα. Για πάμε εδώ στα δικά μας λοιπόν. Εδώ τώρα, τι θα συμβεί? Εμείς εδώ αύριο το πρωί θα έχουμε μια μικρή επανάληψη του σημερινού σκηνικού. Ναι. Δηλαδή όπως θυμάστε σήμερα το πρωί έριξε μια βροχούλα στο κέντρο της πόλης, ένα χιονόνερο λίγο πιο έξω και χιόνι από τα 600 μέτρα και πάνω. Και δημιούργησε και κάποια προβληματάκια στην εγγραφεία. Mm-hmm. Αυτό το ίδιο θα συμβεί και αύριο το πρωί Σάββατο. Θα είναι όμως πρόσκαιρο. Δηλαδή σύντομα ο καιρός θα ανοίξει πάλι και θα έχουμε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Ωραία. Την Κυριακή, δηλαδή, τις επόμενες ημέρες μετά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Ο καιρός θα γυρίσει σε ανατολικό. Με ανατολικό ρεύμα στην Ήπειρο δεν έχουμε ποτέ ούτε βροχοπτώσεις ούτε χιονοπτώσεις και παρότι το πρωί θα κάνει κρύο, θα είναι δηλαδή ας πούμε μέχρι το μείον 5 στην πόλη των Ιωαννίνων, το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, μπορεί να ανεβαίνει στο συν 10. Μάλιστα. Άρα δηλαδή τα μόνα φαινόμενα που θα δούμε και αυτά για λίγο είναι για αύριο Σάββατο. Χιόνι χαμηλά λίγο και μες στην πόλη μάλλον χιονόνερο. Μάλλον χιονόνερο και για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Επειδή έχω δει κάποιες προγνώσεις το προηγούμενο διάστημα για χιόνι στα Γιάννενα την Τρίτη ή την Τετάρτη, αυτά δεν ισχύουν πια, έχουν ακυρωθεί από τις εξελίξεις. Να σας δώσω και την ερμηνεία αυτού. Υπάρχουν δύο μεγάλα παγκόσμιας εμβέλειας μετεωρολογικά μοντέλα, το αμερικάνικο και το ευρωπαϊκό, να το πούμε έτσι. Αυτά πριν από 4 μέρες περίπου διαφωνούσαν, αν επιτρέπετε η έκφραση, πάρα πολύ μεταξύ τους. Συνεχεία ευθυγραμμίστηκαν όλα και σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόγνωση για τις αναμενόμενες προ 3-4 ημερών μεγάλες χιονοπτώσεις την επόμενη Τρίτη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ποιο σύστημα πρόγνωσης είχε πει? Το ευρωπαϊκό. Βγήκε αληθινό το ευρωπαϊκό τελικά σύστημα πρόγνωσης. Ναι, το ευρωπαϊκό. Θα λέγαμε κάτι άλλο για τον καιρό των επόμενων ημερών, κύριε Μπαρτζόκα, για τα ορεινά, ίσως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Εκεί θα πέσει πολύ χιόνι στα ορεινά. Εκεί που έχει ρίξει το χιόνι και θα ρίξει κι άλλο, εκεί χρειάζεται να προσέχουμε. Διότι δεν θα είναι τόσο υψηλή η θερμοκρασία ώστε να λιώσει αυτό που έχει ρίξει και δεν έχει λιώσει σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Τα χιονοδρομικά εδώ στην Ήπειρο, τα χιονοδρομικά θα έχουν χιόνι στην Ήπειρο, έτσι? Έχουν, έχουν. Και θα έχουν. Δεν ξέρω αν κάνετε σκι. Κάνω κι εγώ που και που. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έριξε σήμερα αρκετό, θα ρίξει και αύριο λίγο το πρωί, θα ανανεωθεί το χιόνι φρέσκο και στο Ανήλιο και στη Βασιλίτσα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρτζόκα. Να είστε καλά. Εγώ γεια σας.